Κύριε Πρόεδρε, θα λάβω το λόγο για να απαντήσω όχι τόσο σε όσα είπε πριν από λίγο ο κ. Μητσοτάκης και σε αυτά βεβαίως, αλλά σε όσα από χθες έχει δημοσίως με την επίσκεψή του σε εσάς αναφέρει σε σχέση με τη λειτουργία την κοινοβουλευτική. Βεβαίως δεν είμαι περισσότερα χρόνια από εσάς κύριε Μητσοτάκη σε αυτή τη Βουλή, όμως ζήσαμε μαζί από αυτά εδώ τα έδρανα την κοινοβουλευτική διαδικασία από το 2009 και μετά. Και έχουμε εμπειρία και γνωρίζουμε. Και κυρίως ζήσαμε μαζί τη διακυβέρνηση του κυρίου Σαμαρά, που ως πρωθυπουργός δεν είχε έρθει στη Βουλή να απαντήσει ούτε σε μία ερώτηση, σε κανένα. Σε κανέναν, όχι μόνο στον αρχηγό της αντιπολίτευσης. Και μια διαδικασία η οποία ήταν fast track, ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, με δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, δεν τα ξεχνάμε αυτά, δεκάδες, είχατε σπάσει όλα τα ρεκόρ, και μια διαδικασία κατά την οποία μιλάτε εσείς τώρα για τροπολογίες, ξεχνάει αυτό το σώμα και ο ελληνικός λαός τις τροπολογίες, τις νυχτερινές με τις οποίες δώναν τα σιλία στους τραπεζίτες που αποφασίσατε τα θαλασσοδάνειά σας. Ξεχνάει ο ελληνικός λαός και το σώμα τις τροπολογίες εκείνες με τα οποία σβήνατε χρέη επιχειρηματιών από πρόστιμα. Τα ξεχνάμε αυτά. Τα ξεχνάμε. Κυροκροτάτε. Κάντε λίγο ησυχία, κύριε Γεωργιάδη. Καθίστε κάτω, κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Εδώ είναι. Κύριε Γεωργιάδη. Είναι στούντιο για τηλεπολίση. Κύριε Γεωργιάδη. Κύριε Γεωργιάδη. Εδώ έχει κανόνες. Με συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ έχει κανόνες, κύριε Γεωργιάδη. Με συγχωρείτε, κύριε Πρωθυπουργέ. Κύριε Γεωργιάδη, πρώτον δεν γράφετε τίποτα στα πρακτικά. Δεύτερον, σας έχω επισημάνει και προσωπικά, δεν μιλάμε εδώ πέρα μέσα διαφορετικά από ό,τι επιβάλλει η συζήτηση. Και καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τον ενικό και αυτό το ύφος. Μην το επαναλάβετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Προσωπικά σας το λέω. Δεν σας αξίζει. Κύριε Πρωθυπουργέ, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Έρχομαι τώρα στο θέμα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Για να κλείσω λοιπόν αυτή τη συζήτηση, η κοινοβουλευτική λειτουργία, κανείς δεν λέει ότι είναι πάντοτε ανέφελη, κανείς δεν λέει ότι δεν πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να τη βελτιώσουμε, και εγώ προσωπικά θα ήθελα οι υπουργοί να είναι πάντα εδώ να απαντάς σε ερωτήσεις, και εγώ προσωπικά όποτε μπορώ βρίσκομαι και όποτε δεν είμαι εκτός σε ερωτήσεις όλων των αρχηγών. Δεν μου έχει θέσει ποτέ ερώτηση αρχηγός κόμματος και να μην έρθω εδώ να απαντήσω, κύριε Μητσοτάκη, και μπορείτε να λάβετε ενημέρωση και από το Προεδρείο της Βουλής και από τις διαδικασίες έτσι όπως έχουν εξελιχθεί όλα αυτά τα δύο χρόνια. Θέλω όμως να πω, κύριε Μητσοτάκη, ότι όταν υπάρχει ένα θέμα ουσίας δεν υπάρχει λόγος να βάζετε ζητήματα διαδικασίας. Χθες το βράδυ, χθες κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον νόμο που αφορά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ένα πολύ κρίσιμο νόμο, που νομίζω ότι θα μπορούσε να γίνει και μια πολύ ουσιαστική συζήτηση, ακόμα και για βελτιώσεις, υπήρξε μια βουλευτική τροπολογία. Η οποία βουλευτική τροπολογία έγινε δεκτή από τον Υπουργό. Τι λέει λοιπόν αυτή η βουλευτική τροπολογία, η οποία έγινε δεκτή από τον Υπουργό? Τι λέει. Λέει κάτι το οποίο θα έπρεπε πρώτοι εσείς να είχατε επικροτήσει, διότι εσείς υποτίθετε ότι κόπτεστε για την επιχειρηματικότητα, για τις επενδύσεις, και θέλετε να έρχονται να επενδύουν επενδυτές στην Ελλάδα για να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Γιατί λοιπόν σήμερα παίρνετε το λόγο κατά παράβαση του κανονισμού, διότι όταν υπάρχει διαδικασία, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ονομαστικής ψηφοφορίας, όταν υπάρχει διαδικασία ονομαστικής ψηφοφορίας, δεν έχετε το δικαίωμα να πάρετε τον λόγο. Αλλά καλά έκανε ο πρόεδρος της Βουλής και έδωσε τον λόγο. Καλά έκανε ο πρόεδρος της Βουλής. Γιατί λοιπόν αρνείστε να συζητηθεί η ουσία? Σας προκαλώ λοιπόν εδώ να συζητηθεί η ουσία και όχι η διαδικασία. Αν έχετε το θάρρος να συζητήσετε την ουσία και όχι τη διαδικασία. Αλλά
Κλείνω κύριε Πρόεδρε. Είναι προφανές ότι ο κύριος Μητσοτάκης και η παράταξή του βρίσκονται σε ένα διαρκές βέρτιγκο από τις 7 Απριλίου όταν παρελπίδα τους έκλεισε η πολιτική συμφωνία, τώρα κλείνει και η τεχνική συμφωνία και η χώρα βγαίνει από αυτή τη θύελα, από αυτό το κικαιώνα της κρεοκοπίας που εσείς την οδηγήσατε όλα τα τελευταία χρόνια με τη λαϊλασία του εθνικού πλούτου. Και η αμηχανία σας και η αγωνία σας είναι έκδηλη. Και μην έχοντας τι άλλο να κάνετε, μην έχοντας τι άλλο να πείτε, έρχεστε εδώ και δημιουργείτε επί της διαδικασίας ζητήματα, αποφεύγοντας όμως να μιλήσετε επί της ουσίας. Είχα πει πολλές φορές αυτή την αίθουσα ότι όταν θα κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και θα σταματήσει η δυνατότητα της τρομολαγνίας, θα σταματήσει η δυνατότητα να λέτε ότι έρχεται η καταστροφή, η καταστροφολογία θα γίνει πια γραφική, τότε και εσείς που διαρκώς θα ζητάτε εκλογές θα είστε γραφικός. Σήμερα αποδεικνύεται ότι είστε και γραφικός μέσα στην κοινοβουλευτική διαδικασία, κολυσιεργώντας επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας. Σας προκαλώ λοιπόν να μιλήσετε επί της ουσίας.